Καλώς μεσημέρι, κύριε Γιώκα. Καλώς σας μεσημέρι. Καλώς τον. Καλά είστε. Καλώς τον, καλώς τον. Λοιπόν, τώρα. Φαίνεται, όχι φαίνεται, σπάσατε την, να το θέσω έτσι, σπάσατε την απαγόρευση. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι σήμερα είδανε όλοι, ακόμη και οι πιο δύσπιστοι αν θέλετε, την υπευθυνότητα του κόμματός μας, που έλεγε εδώ και τόσες μέρες ότι μπορεί και το Πολυτεχνείο να γιορταστεί, με το περιεχόμενό του και τα μηνύματά του στις ιδιαίτερες συνθήκες που ζούμε σήμερα, και τα μέτρα να τηρηθούν υποδειγματικά. Mm-hmm. Αυτό απέδειξε σήμερα το ΚΚΕ. Ναι. Ότι και το Πολυτεχνείο τίμησε και με το παραπάνω τήρησε όλα τα μέτρα προστασίας και όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που επιβάλλουν οι περιστάσεις, mm-hmm. και σωστά τις επιβάλλουν, γιατί είμαστε όλοι αντιμέτωποι με αυτή την πανδημία. Και νομίζω ότι ξεγύμνωσε όχι μόνο την απαγόρευση. Δεν είναι το θέμα αυτό η απαγόρευση. Μήπως όμως ήταν αυτό το θέμα, κύριε Γιώκα. Μήπως ήταν αυτό το θέμα, η αναμέτρηση δηλαδή μεταξύ των δύο πλευρών για το ποιος θα καταφέρει να επιβληθεί. Κύριε Παυλόπουλε, εμείς ως κόμμα δεν λειτουργούμε ούτε με όρους βεντέτας, ούτε με όρους, να το πω έτσι, happenings. Ναι. Ήταν μια συμβολική κίνηση, αλλά ταυτόχρονα και μια ουσιαστική πολιτική κίνηση, με την οποία εκφράσαμε την αντίθεσή μας και στην απαγόρευση, αλλά κυρίως εκφράσαμε την αντίθεσή μας σε όλη αυτή την υποκρισία. Την κυβερνητική εδώ και μέρες, ότι δήθεν δεν μπορεί να γίνει ο εορτασμός του Πολυτεχνείου με συμβολικούς όρους, με συμβολικούς όρους προφανώς, λοιπόν, όχι με τον τρόπο που γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια, και με την υποδειγματική τήρηση όλων των μέτρων προστασίας. Αποδεικνύοντας τι πράγμα δηλαδή, ότι... Αυτό που σας λέω. Ξέρετε γιατί σας το ρωτώ, γιατί τώρα έχετε ένα μήνυμα, ας πούμε, από έναν πολίτη, από έναν ακροατή που μας ακούει, και λέει: Δεν θα παραθέσω τους χαρακτηρισμούς, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν έχει νόημα να απαντήσετε σε έναν πολίτη ο οποίος στέλνει χαρακτηρισμούς μέσω ενός email. Λέει όμως, από σήμερα να μην πληρώνουμε πρόστιμα, να βγαίνουμε και εμείς κρατώντας τις αποστάσεις, όπως έκανε και το ΚΚΕ. Κύριε Παυλόπουλε, νομίζω ότι είμαστε εδώ και 8 μήνες σε μια δύσκολη κατάσταση. Μα ακριβώς γι' αυτό. Σε μια καραντίνα, σε μέτρα περιοριστικά κτλ. Όλο αυτό το διάστημα. Το ΚΚΕ, γιατί εξ ονόματος του ΚΚΕ μιλάω, τήρησε με υποδειγματικό τρόπο από την πρώτη στιγμή και προκαταβολικά. Αν θυμάστε, ήμασταν το πρώτο κόμμα που ανέβαλε κάθε πολιτική δραστηριότητα ήδη από το Μάρτι. Όμως εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με κάτι τέτοιο. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με μια αδικαιολόγητη, παράλογη, αυταρχική κυβερνητική απαγόρευση, η οποία είχε άλλους στόχους. Αν μου επιτρέπετε, την προστασία από την πανδημία. Τώρα το πηγαίνετε. Εδώ θέλω λίγο, κύριε Γιώκα, να σταθούμε. Άρα θεωρείτε αυτό που λέτε, είτε είναι ότι η κυβέρνηση δεν είχε στόχο την προστασία του πολίτη από την πανδημία, αλλά είχε στόχο την επέτειο? Όχι, είχε την επέτειο προφανώς. Ναι. Η επέτειος ενοχλεί, και ιδιαίτερα ορισμένου στήλα και μέσα στην Νέα Δημοκρατία, είναι γνωστό ότι τους ενοχλεί. Μην ανοίξουμε τώρα αυτή τη συζήτηση, και νομίζω αυτά. Ακόμη κι αν είναι έτσι, τους έκανε το χατί. Δηλαδή. Ήτανε, υπάρχει κάτι άλλο. Ήταν άλλη η στόχευση. Ναι. Ήτανε να στήσει η κυβέρνηση, αυτό επέλεξε από την προηγούμενη Πέμπτη, στη συζήτηση που έγινε στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, όταν ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε πρώτος και έθεσε θέμα Πολυτεχνείου με υψηλούς τόνους και ύφος χιλίων καρδιναλίων, η κυβέρνηση επέλεξε να στήσει με αφορμή το Πολυτεχνείο ένα σκηνικό σύγκρουσης για να κρύψει τις μεγάλες ευθύνες, να αποπροσανατολίσει από αυτά που ζούμε καθημερινά σε σχέση με την πανδημία, τα ρεκόρ σε κρούσματα, σε θανάτους, τις μεγάλες ευθύνες της κυβέρνησης, να αποπροσανατολίσει από όλα αυτά και να μεταθέσει την ευθύνη σε κάποιους δίθεν ανεύθυνους διαδηλωτές που θα έσπερναν την πανδημία και τον κορονοϊό με αφορμή το Πολυτεχνείο. Αυτό νομίζω κατέρευσε σήμερα και κατέρευσε με πάταγο και με κρότο. Συγκρίνετε τις εικόνες. Σήμερα συγκρίνετε τις εικόνες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Του ΚΚΕ έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία, και συγκρίνετε τις εικόνες που βλέπουμε καθημερινά στα μέσα μεταφοράς, στους χώρους δουλειάς. Την εικόνα με τους αστυνομικούς, 6.000 το αντιλαμβανόμαστε όλο αυτό. Έφερε η κυβέρνηση 6.000 αστυνομικούς από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι συνοστίστηκαν σε κλούβες,
σε αστυνομικά τμήματα κτλ. Ναι. Αυτό δεν είναι υγειονομική βόμβα. Και αυτό δεν το λέει το ΚΚΕ. Το λέει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων που έκανε συγκεκριμένη καταγγελία, ναι, και βγήκε η είδηση πριν λίγη ώρα. Μας το έλεγε πριν ο κύριος Μαυροϊδάκος ότι δεν τους κάνουν τεστ. Μπράβο. Ναι, ναι. Βγήκε η είδηση, κύριε Παυλόπουλε, πριν λίγη ώρα. Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά είναι ένα θέμα. Ναι, πώς ότι δημιουργία των ΜΑΤ επέστρεψαν το Πολυτεχνείο, ναι, γιατί διαπιστώθηκαν κρούσματα κορονοϊού. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της εγκληματικής και ανεύθυνης τάσης, ναι, που τήρησε η κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα, με, λέω ξανά, με πολιτικούς στόχους, όχι με στόχους προστασίας της υγείας και της πανδημίας. Ναι. Μάλιστα. Εγώ πάντως έχω μία απορία σε όλο αυτό. Γιατί είναι ολοκληρωτικής νοοτροπίας, αυταρχικής νοοτροπίας, χουντικής εμπνεύσεως, ό,τι θέλει να πει κανένας, η απαγόρευση των ποριών ή των εκδηλώσεων, των μαζικών εκδηλώσεων, και δεν είχαμε για το Πολυτεχνείο και δεν είχαμε αντίστοιχες διαμαρτυρίες για την 28η Οκτωβρίου, ή δεν είχαμε αντίστοιχες διαμαρτυρίες για την απόφαση να πάμε σε καθολική καραντίνα. Και αυτή δεν είναι αποστέρηση, αυτή δεν είναι στέρηση ατομικών ελευθεριών. Κύριε Παυλόπουλε, ζούμε κανονικά. Καταρχήν, να σας ενημερώσω, ναι, υπεύθυνα ότι το ΚΚΕ σε ό,τι έχει να κάνει με τον εορτασμό, ναι, της 28ης Οκτωβρίου, το τίμησε. Έκανε και εκδηλώσεις, μπορεί να μην είδαν το φως της δημοσιότητας, γιατί δεν υπήρχε όλο αυτό το σκηνικό έντασης. Mm-hmm. Όμως το ΚΚΕ έκανε και την 28η Οκτωβρίου, έκανε εκδηλώσεις, έκανε ιστορικούς περιπάτους, έκανε άλλου είδους δραστηριότητες, προκειμένου να τιμηθεί και να γιορταστεί και η 28η Οκτωβρίου και η πάλι του λαού μας τότε ενάντια στο φασισμό και τον ναζισμό. Το θέμα των παρελάσεων ήταν θέμα της κυβέρνησης που το απαγόρευσε. Όμως εδώ πέρα δεν μπορούμε να τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι και να κάνουμε τέτοιου είδους, να το πω έτσι, συμψηφισμούς. Ναι. Εδώ είχαμε να κάνουμε με μια απαγόρευση απαράδεκτη, αδικαιολόγητη, αντιδημοκρατική, λοιπόν, που κατά τη γνώμη μας, ξαναλέω, είχε πολιτικούς στόχους και όχι στόχους για την προστασία του λαού, την πραγματική προστασία. Εγώ, επιτρέψτε μου να πω ότι από αυτά που σας ακούω και να λέτε όση ώρα και τα ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή, δεν σας διακόπτω, αυτό που λέτε είναι, δεν το κρίνω καθόλου, εδώ σχολιάζω, είναι το πιο βαρύ, δηλαδή ότι ο στόχος μιας κυβέρνησης ήταν η ίδια η επέτειος και όχι η προστασία του κόσμου. Δεν ξέρω, δεν το κρίνω, συγχωρήστε με, το αξιολογώ ως και πολύ πολύ σοβαρό. Και κύριε Νιφλή, η προσπάθεια, ναι, να αποπροσανατολιστεί η συζήτηση, ναι, η επικαιρότητα, λοιπόν, από τις μεγάλες ευθύνες και τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να πάρει τώρα η κυβέρνηση και όσον αφορά τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας, αλλά και ό,τι έχει να κάνει με άλλα μέτρα προστασίας στα μέσα μεταφοράς, στους χώρους δουλειάς. Και συζητάμε από την Πέμπτη, με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού και με δική του ευθύνη, συζητάμε για το Πολυτεχνείο και τον τρόπο εορτασμού που μπορούσε να γίνει κάλλιστα με την τήρηση όλων των αναγκαίων μέτρων. Δεν είχε προϋπάρξει. Αυτά που πρέπει να γίνουν για να θωρακιστεί η δημόσια δεν υγεία. Είχε, και δεν η είχε προϋπάρξει η απόπειρα συνεννόησης εκ μέρους του κυρίου Γεραπετρίτη με τους εκπροσώπους των κομμάτων πριν τη Βουλή. Είχε υπάρξει με μια ελλειμμένη όμως απόφαση της κυβέρνησης. Όχι, ένα λεπτάκι. Αυτό το λέτε εσείς, δεν το ξέρουμε. Δεν είχε ανακοινωθεί τότε η απόφαση αυτή. Αυτή την ενημέρωση. Λέω το εξής. Όταν ο κύριος Γεραπετρίτης πήρε τηλέφωνο, έλαβε την πρωτοβουλία, να έρθει σε συνεννόηση με τα υπόλοιπα κόμματα. Η απάντηση του Κομμουνιστικού Κόμματος ποια ήταν? Η απάντηση του Κομμουνιστικού Κόμματος ήταν ότι μπορεί το Πολυτεχνείο να εορταστεί και να τηρηθούν με το παραπάνω και υποδειγματικά, και αν θέλετε να σταλεί και ένα μήνυμα. Αυτό που κάνει σήμερα το ΚΚΕ και το κάνει και στην πανδημία, αν θέλετε, έστειλε και ένα μήνυμα. Ποιο ήταν ότι αυτό? Ποιο είναι το αυτό? Το μήνυμα ότι πρέπει να τηρούνται, ναι, σχολαστικά και υποδειγματικά τα μέτρα προστασίας. Αυτά που δεν τηρούνται στα μέσα μεταφοράς. Παρά τα όσα έχει έχει νομοθετήσει η πολιτεία. Και το λέω αυτό. Γιατί θα μπορούσε να κατηγορήσει κάποιος ότι παράλληλα στέλνετε και ένα μήνυμα που λέει ότι κάνω κάτι ενάντια στον νόμο. Το μήνυμα που στέλνουμε, καλά, ο νόμος αυτός, σας λέω και πάλι, ότι ήταν ένας, καταρχήν δεν είναι νόμος
Γιατί εδώ μιλάμε για μια υπουργική απόφαση. Εντάξει, η οποία κρίθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Του αρχηγού της αστυνομίας. Η οποία κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας όμως, με προσφυγή του κ. Βαλοφάκη. Και υπήρχαν και άλλοι φορείς, επιστημονικές κοινότητες, δικηγόροι δικαστικοί. Όχι, όχι, δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο το Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι ανώτατο δικαστήριο. Σύμφωνοι, κύριε Παυλόπουλε, αλλά σε μια κοινωνία δεν υπάρχει μόνο το Συμβούλιο της Επικρατείας. Κρίνονται και αποφάσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Όμως, ας πάμε στο διατάφτα. Ας πάμε. Αποδείχθηκε σήμερα ότι μπορούν να τηρηθούν τα μέτρα και να εορταστεί η πορεία του Πολυτεχνείου. Αυτή είναι η θέση σας. Καταγράφεται. Εμείς θεωρούμε ότι μπορεί και το αποδείξαμε με τη στάση μας. Εντάξει, κύριε Γιώργο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.